βρισκόμαστε στην περιοχή του Καρφά, μάλλον προς τον Καρφά, από τη ΔΕΗ προς το Ερίθα. Όπου και σήμερα Κυριακή πρωί η καμινάδα της ΔΕΗ του έδωσε και κατάλαβε. Αυτό βέβαια έχει σαν αποτέλεσμα τα σπίτια τα οποία βρίσκονται ακριβώς απέναντι από την ΔΕΗ προς το Ερίθα, σας δείχνω το χώρο, να αντιμετωπίζουν το εξής πρόβλημα. Ο γιατρός Γιώργος Εμής είναι ένας από τους θυγόμενους από την ιστορία αυτή. Γιώργο, τι ακριβώς έχει γίνει? Σήμερα το πρωί με εξήμισε ο Παναγιώτης Μαυράκης από δίπλα. Ναι. Για να μου δείξει την κατάσταση που έχουμε για τρίτη φορά μέσα σε 1,5 χρόνο μεταξύ από κόμματα της καμινάδας ΔΕΗ. Αλλά αυτή τη φορά είναι χειρότερη από ποτέ. Τρίτη φορά είπες, έτσι. Τρίτη φορά, ναι. Ξεκίνησε πριν από 1,5 χρόνο, ήταν τη μεγάλη εβδομάδα και είναι άλλες δύο. Αυτή είναι η τρίτη φορά που είναι έντονο το φαινόμενο. Προφανώς συμβαίνει συχνότερα, αλλά δεν γίνεται αντιληπτό. Η ΔΕΗ έχει υποτίθεται φίλτρα τώρα. Φαντάζομαι. Λοιπόν, να δείξουμε ποια είναι η κατάσταση. Ναι, για να δείξει λίγο, λοιπόν, παρακαλώ. Νομίζω ότι. Από τα αυτοκίνητα που φαίνεται παραπάνω, αλλά λοιπόν, παντού φαίνεται. Κοιτάξτε τι ακριβώς έχει γίνει. Αυτά είναι τα αυτοκίνητα που είναι παρκαρισμένα σε αυτό το δρόμο. Εννοείται βέβαια ότι το ίδιο πράγμα έχει γίνει και σε όλο το μήκος του δρόμου. Ας αφήσουμε τα πνευμόνια των ανθρώπων που δεν είναι για να τα αφήνεις. Και πάμε παντού, παντού. Αυτό είναι ένα αυτοκίνητο. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να τα περιγράψουμε. Γιώργο, πού αλλού έχει πάει? Παντού. Παντού. Δηλαδή, να τράβα εδώ. Αν ανεβώ εδώ πάνω. Ανέβα, ναι. Αλλά θα λερωθεί, θα γίνει. Ναι, μιλάμε ότι γίνει σύγκρουση. Έτσι, ένα πράγμα, μια μαυρίλα η οποία καλύπτει προφανώς τα σπίτια, όλα τα μπαλκόνια. Εδώ, κοιτάξτε. Είδος σπιτιού. Κοιτάξτε γιατί μιλάμε. Κοιτάξτε γιατί μιλάμε. Αυτό είναι σε όλο το μήκος σπιτιού. Πλάκα μαρμάρου. Ναι. Εδώ. Εδώ, κοιτάξτε. Λοιπόν, κύριε Μαυράκη, έλα από εδώ. Τι σκέφτεσαι να κάνετε? Η πυραμίδα το 100 να έρθει να καταγράψει το γεγονός. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό κάθε χρόνο. Και όποτε ανοίγουν τις μηχανές και τις ξεμπουκώνουν αυτά που μας λένε. Ναι. Φέτος είναι, αυτό που έγινε σήμερα είναι, δεν το έχουμε ξανά δει. Έλατε αν θέλετε να δείτε εκεί που φαίνεται καλύτερα στο μπαλκόνι και στα... Όλο το σπίτι. Ναι, για πάμε να μου δείξεις, πάμε. Αυτό αφορά βέβαια πολλά σπίτια. Εντάξει, να καταγράψουμε και μία άφηξη. Έτσι. Έχουν έρθει πρωί στον Καρφά και βαδίζουν προς την πόλη. Σουρία. Σούρια. Λοιπόν, όλα μαζί. Καμινάδες και μετανάστες. Μηχανάκι σύγχρονο. Περνάει γελίο ποιος, τι εννοείς? Λοιπόν, καλημέρα σας. Προσέξτε, πω, αυτό τώρα τι να πει τώρα κάνεις. Police point where? Την αστυνομία γυρεύει. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε. Από τη σκάλα ξεκινάμε. Μάλιστα. Εντάξει, ποιο είναι η κατάσταση. Εντάξει, ποιο είναι η κατάσταση. Δεν περιγράφεται.